Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Γεια! Γεια, hi! Δηλώνω εντυπωσιασμένη που μου απάντησες με τη μία, ούτε τούτ δεν έκανε. Τι τούτ να κάνει, ξέρεις γιατί δεν έκανε, γιατί το τούτ είναι μικρό, να στο βάλω στον τούτ. Το τούτ είναι μικρό, να στο βάλω στον τούτ. Γι' αυτό έκανες τούτουτ σε ένα μογκόλο και έρχεσαι σε μένα, ναι, τώρα στη λούτσα, γιατί είχε μια μπάμια ο μογκόλος για τούτουτ. Σωστά, σωστά, για αυτό τούτου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 τ
μωρί πάλιο τούτουτ. Όσο έχω τούτουτ, εγώ θα σε τούτουτ. Μωρί τούτουτ. Να σου πω, άκουσα χθες δεν πίνεις καφέ. Σου είπε ο Θήμιος, δεν πίνεις καφέ. Ναι, με πειράζει. Πω, εντάξει. Τελικά είμαστε πολλοί που δεν πίνουμε καφέ, ρε εσύ. Με έχουν συνέχεια για περίεργη. Ούτε εσύ πίνεις. Που βρήκα έναν που συμπάσχει μαζί μου. Να κάνουμε κίνημα. Πρέπει. Κατά καφέ. Πρέπει. Κατά καφέ, έτσι θα είναι. Κατά καφέ. No brown. No brown θα γράφουμε. Όχι καφέ. Όχι, αντί καφέ, όπως η αντίεμφυα. Αντίκα. Αντίκα θα το κάνουμε. Όπως είναι η αντίφα. Α, καλό θα είναι. Αντίκα. Να σου πω, δεν έχει τίποτα κατοχυρωμένο η Παπαρίζου από το παλιό συγκρότημα του Σαντίκ. Όχι, αυτό είναι αντίκα. Α, εντάξει, να το έχουμε. Με άνω τελεία, γιατί υπονοεί και το καφέ. Αντίκα φε. Πώς έχουν μάλλον οι άλλοι το κίνημα κατά του Άδωνη, το αντίμα. Εντάξει. Αυτό. Θα το οργανώσουμε, κατάλαβε. Θα βάλουμε το πλαίσιο τώρα το κατάλληλο, εντάξει, θα το φτιάξουμε. Μα, γεια σου, μα. Αυτό, αντίμα. Γεια σου, μα. Μα, μαλά. Αυτό. Αυτό είναι άλλο, παραπέμπει αλλούρεση. Ναι, ναι, το ξέρω γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, για πες τώρα. Επειδή δεν μπαίνει η δασκαλίτσα τελευταία τηλέφωνο, δεν υπάρχει κανένας να διορθώνει τα ελληνικά του Θήμιου. Γιατί κάνει λάθη ο Θήμιος, μα σε παρακαλώ. Εμπίπτει σε πολλά σφάλματα. Εμπίπτει, εμπίπτει, εμπίπτει ο Θήμιος. Εμπίπτει, εμπίπτει. Το έχω παρατηρήσει ότι εμπίπτει. Οκ, okay, να σου πω όμως κάτι άλλο. Εγώ θέλω να διορθώσω τα ισπανικά του που μπορώ. Κοχώνες. Όχι και κοχώνες, ρε εσύ. Είπε ο Τσίπρας χέστα λα Βικτόρια Σιέμπρε. Διορθώνει ο Θήμιος και λέει χάστα λα Βικτόρια Σιέμπρε. Τι είναι, hashtag είναι. Το AIDS δεν ακούγεται, πες του. Δεν ακούγεται, είναι άστα. Άστα, βράστα λα Βικτόρια Σιέμπρε. Έτσι. Άστα, βράστα. Αυτό. Γι' αυτό πήρα. Πηγιά. Καλό μου αγόρι, χρόνια σου πολλά. Μπάμπου. Ναι. Τι κάνεις, καλέ. Ευχαριστώ πολύ για καταρχάς για τις ευχές. Καλά είσαι? Καλά. Έχεις ενημερωθεί? Έχεις περάσει τον τελικό? Τι λες? Στον τελικό είσαι, λέω. Δεν άκουσα. Στον τελικό, λέω, έχεις προκριθεί. Εσύ και η Βασίλισσα. Ελισάβετ. Ναι. Άντε να δούμε. Εγώ ποντάρω σε σένα. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά. Καλά να περάσεις τις διακοπές και να μου φιλήσεις το Θήμιο. Ευχαρίστως, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έλα, γεια. Να με ξαναπάρεις και μετά το καλοκαίρι. Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου και εσύ και τα φιλιά σου. Τα πίνω στην υγειά σου και αύριο θα ζήσω απ' την αρχή. Καλό καλοκαίρι. Καλά είστε. Καλό καλοκαίρι. Ωραία, φωνάζω, ξυπνήστε. Τι ξυπνήστε, τώρα το καλοκαίρι, θα το περιμένουμε το καλοκαίρι για να κοιμηθούμε λίγο. Τώρα θα ξυπνήσουμε, όχι, από Σεπτέμβρη. Όλοι στο Σύνταγμα, φωνή λαόργησε. Στο Σύνταγμα βράζει ο τόπος, αγάπη, τι να κάνουμε εκεί καλές στο Σύνταγμα. Ελληνική επανάσταση, επανάσταση για τη λευτεριά της χώρας. Το βλέπεις τώρα με το τουρκικό Αιγαίο. Άκου, οι Τούρκοι διαφημίζουν το τουρκικό Αιγαίο. Ότι είναι δικό τους το Αιγαίο. Ναι, μωρέ, το ξέρουμε. Εντάξει, το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Τα έχουμε πει αυτά. Άκου τώρα εδώ. Δεν ακούω. Καλό καλοκαίρι. Άντε, γεια. Γεια σου και εσύ και τα φιλιά σου. Τα πίνω στην υγειά σου. Μακριά σου και ένας χρόνος μου αρκεί. Γεια σας. Γεια σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη Μπαλούρδο? Ο ίδιος. Ο ίδιος. Είμαι η μητέρα του Βασίλη του Καπ***.
Που τον είχατε πριν κάποιες μέρες που είχατε, πήρε το δίπλωμα. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Τι κάνετε, μου είπε ο Βασίλης πως ναι, ήταν, έτρεχε λιγάκι. Και... Τι λιγάκι, έτρεχε. Πήγε με 175 με όριο 120. Μιλάτε σοβαρά. Μιλάω σοβαρά. Είναι δυνατόν να μην του πάρουμε το δίπλωμα. Έχετε δίκιο. Εντάξει, αν είναι 175, δεν το περίμενα. Πόσο σας είπε δηλαδή, 125? Ναι, το κάπου τόσο μου είπε. Όχι, μου είπε λίγο παραπάνω το φυσιολογικό. Φανταστείτε, ναι. Γι' αυτό ήταν λίγο παραπάνω αυτό. Ναι. Όχι, κοιτάξτε. Σαν διάολο πήγαινε, είχε βγάλει σπίθες από πίσω, είχε και αυτό το καγκούρικο με τα νέων, τα φώτα από κάτω, τράβαγε διπλή γκαζιά πίσω, είχε σκάστρα. Τι να σας πω τώρα, ήταν προκλητικός ο γιος σας. Σοβαρά. Θα το συζητήσουμε μαζί του, γιατί εντάξει, έχει και ένα παιδί, εντάξει. Έχει και ένα παιδί, εντάξει. Αλλά όταν έχει ένα παιδί, να τα σκέφτεται αυτά. Ανοίξαμε το παράθυρο για να του πάρουμε τα χαρτιά. Ναι. Και από μέσα βγήκε ένα ντουμάνι. Τι να σας πω τώρα που είχε παιδί ο άνθρωπος. Τι ντουμάνια ήταν αυτά. Η κατάσταση ήταν να το καπνίζει ο Λουλάς. Όταν τι εννοείται κουτουμάνι? Τι εννοώ, δεν ξέρω τι κάνανε εκεί μέσα, πάντως χασίσια. Δεν νομίζω αυτό το πράγμα να το κάνει, γιατί είμαι... δεν νομίζω αυτό το πράγμα να το κάνει. Μα εδώ, για να καταλάβετε, στον καθρέφτη δεν είχε κρεμασμένο πεύκο, είχε κρεμασμένη φούντα για να μυρίζει τα μάξι. Όχι, δεν πιστεύω αυτό το πράγμα να το κάνει. Μήπως... Δεν νομίζω το παιδί μου. Δεν ξέρω, μήπως τον παρέσυρο συνοδηγός που ήταν ένας. Δεν νομίζω, γιατί ξέρετε. Ήταν ένας αλητήριος εκεί πέρα που φορούσε κυριλέ σακάκι και κοστούμι. Συνολικά, έτσι, γραβάτες και τέτοια. Ναι. Άριστος φαινόταν, Golden Boy, πιθανόν αυτός. Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Επειδή ξέρω, έχουμε συζητήσει, είμαστε μια οικογένεια πολύ συνδεσταλμένη και αυτά. Δεν ήθελα να προσβάλλω την οικογένειά σας, προς Θεού. Ναι. Όχι, όχι. Δεν σημαίνει από καλά. Στις οικογένειες μπορεί να βγουν και κακά παιδιά. Ορίστε, να ένα παράδειγμα, ο Βασίλης. Ναι, όχι, δεν μπορώ να πω. Α. Αλλά είναι τόσο καλός, τόσο ήσυχος. Ο άλλος, ο Άριστος. Τι είναι καλός. Τόσο ήσυχος, δηλαδή δεν ούτε καν μυρίζει, ούτε καν ποτέ. Γι' αυτό είναι ήσυχος. Από τη φούντα είναι σε καταστολή μόνιμη, έχει χαλαρώσει. Σε νιρβάνα είναι. Τέλος πάντων, το τσίμπησε λίγο τον καζάκι παραπάνω, το τσίμπησε. Τι με θέλατε εσείς? Απλώς μας το ανάφερε και μας έδωσε το τηλέφωνο σας να μιλήσουμε μαζί. Γι' αυτό. Ψυχούλα ο Βασίλης. Και καλά κάνετε και καλά έκανε και μου τα λέτε αυτά, γιατί χαίρομαι να ακούω κάτι, να συμβεί κάτι, να μπορώ να προστατεύω το παιδί μας. Όσο μεγάλος και να είναι, όσο και να. Έχει και σύζυγο ο Βασίλης με το παιδάκι αυτό, ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια? Όχι, όχι, είναι με τη πολύ καλή οικογένεια, αλλά και πολύ αγαπημένη με τη γυναίκα του. Καλά, τους ξέρουμε αυτούς, ναι, γιατί είχε και ένα go-go boy στο πίσω κάθισμα. Ναι. Μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω τα ευρήματα τώρα. Τι βρήκαμε στον τυχαίο έλεγχο τώρα, έτσι. Τον έβιασε, ναι, το ραντάρ και τον ανοίξαμε. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω. Και άκουγε πολύ δυνατά Φουρέιρα. Ναι. Συγκινητικά σε ξεπέρασα. Sorry αγάπη, μα σε διέγραψα. Πόσο ειλικρινά σε λυπήθηκα. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Κάτι έλεγε συγκινητικά συγκινήθηκα. Απ' τις φούντες ήτανε, δεν κατάλαβα. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Περίεργα πράγματα. Ψηφίζει Μητσοτάκη? Τι να σας πω, δεν ξέρω τι ψηφίζει, νομίζω, ναι. Ναι, γιατί κάπως έτσι πως τα συνδέσαμε όλα αυτά, εκεί έβγαζε. Μόνο και γιατί ο άλλος δίπλα φώναζε και α και ου. Τι ώρα τον έγινε αυτό? Απογευματάκι ήτανε. Ναι. Λιχιονά, βγαίνω από τα ρούχα μου, ειλικρινά σας, ναι, πω, γιατί... Και το πίσω, πίσω κάθισμα, τον Go-Go Boy, ήταν εκτός ρούχων. Ναι, γιατί είναι πολύ συνεσταλμένος στο σπίτι του, στο... Το καταλαβαίνω, δεν είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά, θέλετε να μου πείτε. Ποτέ. Άμα δεν έδωσε δικαίωμα, τέλος. Ποτέ, δηλαδή, ειλικρινά... Βρήκαμε και στο Πορπαγκάζ κάτι πράγματα, δεν ξέρω αν σας τα είπε. Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Κάτι όπλα θα τα λέγαμε. Μην μου λέτε τέτοια, με κοροϊδεύετε τώρα. Δεν σας κοροϊδεύω τώρα. Ήταν κάτι στυλιάρια εκεί πέρα που είχαν σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως πιστεύετε, μιλάμε για το παιδί μου. Ο ίδιος άνθρωπος είναι τώρα. Συγγνώμη, το Βασίλη δεν είπατε. Βέβαια, αυτός ο ίδιος είναι. Μήπως ήταν του αλουνού παιδιού και τα κουβάλαγε ο γιος σας, πάντως το αυτοκίνητο ήταν του γιού σας. Καταλαβαίνετε ποιος τα χρεώνεται. Είχε και μια συλλογή από πεταλούδες πίσω, όχι αυτή που νομίζετε. Ειλικρινά σας λέω, πέφτω από τα σύννεφα, γιατί δεν το πιστεύω αυτά τα πράγματα που μου λέτε. Και εμείς ένα τεράστιο σύννεφο είδαμε όταν ανοίξαμε το παράθυρο, πέσαμε και εμείς κάτω από τα σύννεφα. Τι να σας πω τώρα, εσείς προφανώς με πήρατε για κάποια επίοικια τώρα, έτσι. Σας πήρα, δεν ξέρω.
ξέρω, γιατί σας πήρα επειδή ήθελα να μιλήσω για το παιδί μου. Κοιτάξτε να δείτε, κι εγώ αστυνομικός είμαι και εγώ μέλος της Νέας Δημοκρατίας είμαι όπως φαντάζεστε, αλλά ό,τι και να έκανα, δηλαδή ο άνθρωπος είχε μέσα πολλά ευρήματα. Τι να κάναμε άλλο, δηλαδή κρύψαμε κι εμείς όσα μπορούσαμε, τις σημαίες τις πήραμε, τις βάλαμε στο περιπολικό, δικαιολογούνται και από εμάς, αλλά τι να κάνω, δηλαδή η ταχύτητα ήταν ταχύτητα, η ταχύτητα ήταν που τον έκαψε. Τα άλλα όλα εντάξει, κάπως τα κουκουλώσαμε, κάτι ναρκωτικές ουσίες, τέλος πάντων έχουμε κι εμείς τέτοια πράγματα. Δεν είναι, η ταχύτητα όμως είναι που έβγαλε το πρόστιμο. Κοιτάξτε, εμένα αυτά που μου λέτε με έχω σοκαριστεί και χαίρομαι που τα άκουσα για να μιλήσω με τα παιδιά, με τον άντρα μου μαζί. Με τον άντρα σας και εγώ νομίζω να κάνετε και με τον Βασίλη μια κουβέντα. Φυσικά, αλίμονο. Μήπως να του πείτε, Βασίλη, θέλω να μιλήσουμε, πρέπει να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Θα του κοπούν τα πόδια. Φυσικά, αυτό το πράγμα εγώ ξέρω πως ο Βασίλης δεν φεύγει από το σπίτι, δουλεύει από το σπίτι του με το παιδί του, η γυναίκα του. Α, γι' αυτό έχει ντουμανιάσει, δεν άντεξε σπίτι. Και βγαίνει, πηγαίνει στο ζιουζίτσου, κάνει ζιουζίτσου, αυτό μόνο που κάνει. Α, μήπως τα όπλα ήταν από το ζιουζίτσου, γιατί είχε και κάτι τσάκι, πώς το λέγανε αυτά τα. Που είχε ο Μικελάντζελο. Που πηγαίνει. Ναμ τσάκ, πώς λέγονται. Αυτό είναι, το άθλημά του είναι αυτό. Πηγαίνει, κάνει ζιουζίτσου. Ναι, αυτό, αλλά δεν πάει ο αθλητισμός με τη φούντα, δεν πάει μαζί τώρα. Συγγνώμη κιόλας, δεν θέλω να επεμβαίνω στα οικογενειακά σας, αλλά. Όχι, δεν επεμβαίνετε. Χαίρομαι που μου λέτε. Το είδα το παιδί, αθλητικό βέβαια. Εμένα μ' άρεσε, λιγερό κορμός. Ωραίο παιδί, κρίμα που είναι παντρεμένος. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ να. Όλα μαζί δεν συνάδουν. Εκεί ταχύτητα, τι την ήθελε. Καλά όλα τα άλλα. Στην Παλίνη, πού μιλάτε στην Παλίνη, στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Ορίστε, είπα εγώ για Παλίνη. Αυτός μας είπε Παλίνη. Ναι, εκεί πάνω στο μεγάλο, τώρα στο κεντρικό ήταν, εκεί έτρεχε. Και δεν είναι και δρόμος τώρα για μεγάλη ταχύτητα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, κάντε μια κουβέντα πρώτη εσείς. Και άμα είναι να ξαναμιλήσουμε, θα σκεφτώ και εγώ τι μπορώ να κάνω. Άμα μου φαίνεται καλό παιδί με αυτά που μου λέτε. Άμα είναι καλό παιδί. Ειλικρινά να σας πω κάτι. Χαίρομαι, εγώ έχω τρία παιδιά. Απλά οι οικογενειάρχες είναι που τα κάνουν όλα, βλέπετε. Έχω τρία παιδιά και τα τρία παιδιά μου, δηλαδή δεν καπνίζει, δεν κάνει τίποτα. Είναι πολύ ήρεμος. Είμαστε γενικά πολύ ήρεμοι οι οικογένειες. Τέλος πάντων, μπορούμε λίγο να το. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως, αυτά που μου λέτε, χαίρομαι που μου τα λέτε, γιατί πρέπει να κάνουμε μεγάλη κουβέντα, χωρίς τη γυναίκα του φυσικά, εγώ, ο άντρας μου και ο ίδιος. Βέβαια τώρα, η γυναίκα τη δουλειά έχει. Φυσικά. Χαίρομαι που τα άκουσα. Δεν λέω. Οι γυναίκες είναι ντεκόρ τώρα, έλα τώρα, εντάξει. Κατάλαβα. Να σας πω λίγο, έχετε να μου δώσετε και ένα λογαριασμό τραπέζης. Τι λογαριασμό τραπέζης να σας δώσω. Το IBAN, το IBAN. Για ποιο πράγμα. Τώρα μήπως μου βάλει τα λεφτά και εγώ σας τα επιστρέψω. Μα έχει πληρώσει, λέει. Ναι, γι' αυτό λέω, μήπως σας επιστρέψω τα λεφτά. Μπορώ να σας δώσω, να μιλήσουμε μαζί πάλι, να μιλήσω να δω πώς τη λεφτά και πάλι. Θέλω να μου δώσετε τον αριθμό τραπέζης. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, δεν θέλω να του δώσω τα λεφτά πίσω. Αν θέλετε να βάλετε τα λεφτά σε εμάς, ναι, δεν θέλω, θέλω να. Α, εσείς τα θέλετε τα λεφτά. Θα τα δώσω εσάς τα λεφτά, αλλά θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Φυσικά και πεθερός μου και αυτά. Δεν ξέρω, ξέρετε την οικογένειά μου, ξέρετε την οικογένεια του πεθερού μου. Κατάλαβα, πάνω κάτω κατάλαβα. Ναι, γιατί μας είπε πως ξέρετε παππού και ο πεθερό μου δηλαδή και αυτά και δεν ξέρω. Ο πεθερός σας, γιατί, ποιος είναι ο πεθερός σας? Ο Βασίλειος λέγεται κι αυτός. Ο πεθερός σας. Ναι, απλώς μας είπε ο γιος μου πως γνωρίζετε το παππού. Έχω ακούσει κάποια. Τους ξέρω από το κόμμα τώρα, μην νομίζετε. Ναι. Τέλος πάντων, ξέρω. Σημασία έχει να μπει στο ψηφαλάκι, θα τη σβήσουμε την κλίση. Δεν θέλω να του πείτε πως τα λεφτά τα παρήκατε. Όχι, θα τα δώσω εσάς χωρίς να το πω. Κατάλαβα, φυσικά, θα βγάλετε κιόλας. Φυσικά. Όχι, δεν γίνεται για τα βγάλω. Ίσα τα βοηθάμε, τα παιδιά δεν μας βοηθάνε. Ωραία, δώστε μου, θέλω να μου δώσετε τον τριψήφιο κωδικό της κάρτας που έχει πίσω, το password. Και το όνομα χρήστη. Θα μπορούσα να μιλήσω, να ξαναπάω. Θέλω να κάνω μια συζήτηση με το παιδί. Ωραία, κάντε μια συζήτηση και πάρτε με αύριο ίδια ώρα. Ωραία, εντάξει. Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει, τώρα άνθρωποι είμαστε. Γεια. Ναι, γεια σας. Πρόντο. Καλώς τον, με την πρώτη. Με την πρώτη. Πρόντι, πρόντο. Πρόντο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον νότο. Δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. Όχι, δεν έχει ναύλο. Όχι, τη συνεχίζω τη μαλακία, αυτό ήθελα να πω. Πρώτο, χρόνια πολλά για σήμερα. Είναι διπλή εορτή και έχω να κάνω μια αποκάλυψη. Είναι λίγο τα κλάματα, λίγο το 4th of July, είναι πολλά. Για θεωρία συσμωσίας. Οπα. Πώς θα γίνει, είπαν οι Αμερικανοί, να γιορτάζουν και οι Έλληνες την 4η Ιουλίου. Δώσου στο Euro. Πήραμε στο Euro το 2004, 4 Ιουλίου, βγήκαμε όλοι στους δρόμους, τις νέες ιστορίες, γουστάρουμε. Και από τότε κάθε χρόνο, λέμε τώρα, γιορτάζουμε 4η Ιουλίου την κατάκτηση του Euro. Συγκινήθηκα. Δηλαδή, συγκινητικά συγκινήθηκα.
Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα. Λοιπόν, αυτό. Και δεύτερο, ο Μητσοτάκης που είπε θα κάνουν δωρεάν bungee jumping, τι είπαν εκεί. Θα ανταμείψουμε τους εργαζόμενους, τον πρώτο πανεπιστημιακό, με μια παροχή δωρεάν bungee jumping. Εννοούσε blow jumping δωρεάν για τους εργαζόμενους. Α, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε πληρωμή. Ναι. Το δωρεάν είναι κάτι όμως, έτσι. Μην βάζω ιδέα. Όχι, αλλά να είμαστε κι εμείς εντάξει. Το δωρεάν είναι κάτι. Είναι, είναι, είναι. Γεια χαρά σας, Αποστόλη. Ελά, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έκλεισα την τηλεόραση, φίλε, γιατί μας έχουν πρίξει τα αρχίδια τόσες μέρες με την Οβάτη, με την Οβάτη. Δείχνει συνέχεια για τη σκευωρία. Φτάνει, εντάξει, το καταλάβαμε, ρε, ότι έχει σκευωρία. Την Οβάτη, φτάνει, εντάξει. Είναι αυτό που λέει σκευωρία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Σκευωρία μυστικά και να δικάζομαι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο για να αποδείξω το γεγονός. Είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς, ακούγεσαι από του διάολου τη μάνα. Που δεν έχω θέμα, δεν είμαι ρατσιστής με το διάολο. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, να σου πω τούτο. Εγώ δεν είμαι, είμαστε αναρχόμενο να μην σα. Συγγνώμη, τόση ώρα δεν μπορούσα να μιλά έτσι και μου μίλαγε από το πηγάδι. Περίμενε, μωρή, είχα το χάντσρι γι' αυτό. Λοιπόν, και του γράφουμε στα αρχή μα, είμαστε αναρχόμενο. Αυτό να με τώρα, γιατί δεν είμαστε ούτε ΣΥΡΙΖΕΙ ούτε τίποτα τώρα. Όσον αφορά για αυτά τα τσουτσέκια τώρα, τα οποία ζωρίστηκαν τώρα με την Οπάρτη και με τα βουλεύματα, θα σου πω τούτο. Σε ένα κανάλι το οποίο τέλο πάντων δεν είναι το δικό σα, είναι ένα άλλο, ξέρει ποιο λέω, είχε βγει Αβραμόπουλο και μίλησε εκεί με κάτι δημοσιογράφο και του λέει ο δημοσιογράφο, κύριε Αβραμόπουλε, τι έχετε να πείτε τώρα για την αυτόση τη κυρία του Λουπάκη. Σφίγγεται, ζωρίζεται, δεν μιλάει. Άκουγε να, για να δει οι άνθρωποι πόσο δεν του νοιάζει, δεν του απασχολεί. Και γυρνάει και του κάνει, κύριε Κοτρότσο, ακόμα και η απόφαση των δικαστικών έχετε μισό λεπτά και δεν είναι ακριβώς όπως θα λέτε. Και του λέει ότι πας εκεί πέρα, δημοσιογράφος, του λέει, μα έχει βγει δούλευμα, βγει για απόφαση. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν έχουν ούτε αυτή την ηθική υπόσταση να παραδεχτούν πράγματα. Είναι τόσο ξεφτυλισμένοι, αλλά στην πρώτη ερώτηση που ήταν λίγο και καλά για ζόρι, σας παρακαλώ τώρα, εντάξει, οι αποφάσεις ακόμα των δικαστών ελέγχονται. Ελέγχονται, πουλάκι μου. Ελέγχονται, πουλάκι μου, Όταν θα έρθει η μέρα να ελεγχθείς και εσύ πραγματικά, εκεί θέλω να σε δω. Λοιπόν, θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Του μιλάς δηλαδή, καλά κατάλαβα. Λοιπόν, καλή ξεκούραση, ξεκουραστείτε και σας περιμένουμε δυνατούς από Σεπτέμβρη με αγώνες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα να σας πω καλό καλοκαίρι. Τελειώνετε αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Τελειώνουμε. Άντε, καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Και θα γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Πάμε να φορτίσουμε. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Σε πάση περιπτώσει, κάνε μια ένα τελευταίο απολογισμό, αντίστροφη μέτρηση για τα κλάματα της Μπαζιάννα. Α, ναι, βέβαια. Πρέπει να το προλάβω αυτό. Κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Έλα ρε Μπαλουρδέ. Ναι, εγώ είμαι ο Μπαλούρδος. Πας διακοπέ. Ναι, θα πάμε να κάνουμε τα μπάνια του λαού. Να πλακώσουμε τον λαό. Πόση άδεια ρε δημόσιοι υπάλληλε. Θα αλλάξω φωνή για την ανάγκη, όσοι γουστάρω. Μάλιστα, παίρνω Θεοδωρικάκο να σου αποσύρει άδεια γιατί μπαίνουμε σε πόλεμο. Σώθηκες, αν πάρεις Θεοδωρικάκο. Αν και ικανός είναι αυτός, αν πρόκειται να το γράψουν οι εφημερίδες, να το πούν τα κανάλια, ικανός είναι να κάνει κανένα τέτοιο εφετζίδικο. Άντε, καλές διακοπές. Σαν βρισιά το είπες, τέλος πάντων, άντε. Στα μούτρα σου τότε. Πρόσεχε, φιλιά. Ρε κουνούμαλε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Καλά είναι. Τι θες? Α, με δουλεύει ρε φίλε. Να σου πω, θέλω να πεις στον Κούλη πως εγώ και πολλοί χιλιάδες άλλοι, εάν γίνει κάτι με την Τουρκία, δεν θα πάμε να πολεμήσουμε τους Τουρκούς. Θα πάμε να κάνουμε πιάτσικο στην Κηφισιά, στην Εκάλη, εκεί που γαμίζονται όλα αυτά τα μουνόσκυλα. Ντροπή, κύριε, ντροπή. Άδωνης και όλα αυτά τα μουνόσκυλα. Ντροπή. Το Κούλη ποιο είναι αυτό που λέει το τραγούδι? Coolies on the train to nowhere. Rudy's on the train to nowhere. Halfway down the line. Halfway down the line. He's sophisticated. Αυτό. He's sophisticated. Oh, well educated. Ο Σταβούλης και συλληπιτήρια για τον Ζακυνθινό. Ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος. Και χαιρετίσματα στην Πάμπο που μάλλον θα μας ακούει. Δεν είναι ότι θα μας ακούει, είναι ότι θα μας τάψει κιόλας. Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Πήρα και εγώ σε μια σοβαρή εκπομπή να πω το παράπονό μου. Σε ποια εκπομπή πήρες? Εδώ σε εσάς, Ελληνοφρένεια. Σοβαρή εκπομπή. Α, δικιά μας, Α, μπράβο. Βέβαια, ρε φίλε, έχει καμία άλλη σοβαρότερη. Λοιπόν, προχτές μπήκε το επίδομα ενοικίου για αυτούς που δεν έχουν σπίτια και τους χαμηλομισθωτούς, πώς το λένε. Εντάξει, με χαμηλό εισόδημα. Ναι. Εγώ που ο πατέρας μου δούλεψε 35 χρόνια στα καράβια, μου έχει πάρει ένα σπίτι και πλήρωσα ένφια. Ενώ ο άλλος που δεν έχει, του πληρώσανε το επίδομα ενοικίου. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Λέω,
Άρε που πρέπει να το πουλήσω και να χωρίσω τη γυναίκα μου να παίρνει και τα επιδόματα. Πώς θα λένε, έχω τρία παιδιά. Θα παίρνει επιδόματα και θα κάθεται. Λοιπόν, και ακούω τώρα το άλλο. Έχω ένα φίλο άλλον που δουλεύει μαύρη εργασία και πάει κάθε καλοκαίρι του κολλάει 50 ένσημα σε ένα νησί, να μην πω πιο, και για να έχει την ασφάλεια όλο τον χρόνο. Και πήγε και αγόρασε BMW Χ3. Δηλαδή, άμα πει στο νησί, α πούμε, τι πειράζει. Όχι, άκουσε είναι τώρα. Και του λέω, ρε μαλάκα, θα πληρώνει σε πορεία, είναι 2.000 σκευικά. Μου λέει, δεν με νοιάζει, λέει, θα πληρώνω, δεν τον νοιάζει, αφού δουλεύει μαύρα, ρε. Ναι. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα το άρθρο που λέει κατεργούνται τα τεχμήρια διαβίωση. Δηλαδή, ρε φίλε, ο νόμιμο ο μαλάκα πληρώνει, εγώ α πούμε στην προκειμένη περίπτωση, και όλοι οι άλλοι με 50 ένσημα, με μαύρη εργασία, με τέτοια κονομάνε και ζουν μια χαρά και παίρνουν και τα επιδόματα που τα έχω πληρώσει εγώ. Γιατί λέει, τα παίρνουν, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι παράγει, ρε παιδιά. Α, καλωσόρισε τώρα ήρθε στη χώρα, εσύ. Πού τα βρίσκει τα λεφτά, δεν τα έχει πάρει από μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη αυταπάτη βλέπω, μήπως ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενες. Ναι, ΣΥΡΙΖΑ και Δούρου, φίλε, δαγκωτό. Αμαρτία είναι. Αυτή θα την πληρώσει για το πνίξιμο που. Ποιο έβαλε τα μπάζα στην τάπα τη λεγόμενη. Και φταίει Δούρου, ρε παιδιά. Δηλαδή για τη χρεοκοπία τη χώρα φταίει, δηλαδή, ο Κλαραμανλή. Έχουν φάει, μην το ανοίξουμε τώρα. Απλά η βόμβα, το φυτίλι ήταν τόσο κοντό που έσκασε στα χέρια του Καραμανλή. Τέλος πάντων. Έλα, χάρηκα, τα λέμε. Καταργούνται, λέει, τα τεχνίδια διαβίωση. Γαμώ τον αντίχρηστό σα, κύριοι πολιτικοί. Έχετε κάνει του πολίτε σαν τα μούτρα σα. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Ο πρέπει να είσαι κλέφτη και απαταιώνα για να μπορεί να ζήσει στην Ελλάδα. Καλή σα μέρα, παιδιά. Από αλλού εσύ, τελείωσε. Από αλλού, κατάλαβα. Έγινε, έλα, γεια. Τι από αλλού, γάμι μου, είχε ανέβει το μας στο κεφάλι, ρε, γεια. Την νυχτερίδα, είσαι τι διάλογο. Γύρνα από την άλλη. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον στο τέρμα. Στο τέρμα. Στο τέρμα, βέβαια στο τέρμα. Εννοείς αυτό που λέμε τέρμα μαλάκες. Όχι, βέβαια, τι τέρμα μαλάκες. Είμαστε οι πιο επιτυχημένοι, έχουμε την πιο δυνατή οικονομία, έχουμε κάνει επιτυχίες σε όλες τις κρίσεις, έχουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό όλων των εποχών από τη συνθήκη του Λονδίνου που λένε μαλάκες. Κυβέρνηση που να έχει δώσει τόσα χρήματα και να έχει στηρίξει με τέτοιο τρόπο τη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει από το 1830. Και τη συνθήκη του Λονδίνου. Παρ' όλα αυτά το ίδιο νομίζω ότι λέμε. Δεν λέμε το ίδιο, εδώ μιλάμε πραγματικά πράγματα. Θα έλεγα στο τέρμα μαλάκες είμαστε, ναι. Τι τέρμα μαλάκες, τέρμα η καλύτερη. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Ναι, έχουμε δώσει τα φώτα στον δυτικό πολιτισμό, έχουμε κόψει τους Πέρσες, είμαστε πάντα από τη σωστή μεριά της ιστορίας. Τι να λέμε, Απόστολε. Ναι, απλά εγώ κάνω τη μετάφραση. Αυτό κάποιοι κακοπροαίρετοι το λένε τέρμα μαλάκες. Α, κάτι μίζερη. Η μίζερη αυτή. Οι μίζεροι που δεν θέλουν τα βουλεβάρτα, δεν θέλουν την αριστεία και μαλακίες τώρα, έλα. Αναρχοκομμουνιστές. Αυτοί. Έτσι τραβάμε. Αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Η λέλαπα, ναι. Μα στο διάλογο πια πάνε τον τόπο πίσω. Πήγα σήμερα να πληρώσω. Στα αρχίδια μας. Το ρεύμα. Πάω εκεί λοιπόν και έχω μετρητά. Έτσι. Γιατί έχουμε πολλά λεφτά, μας έχει δώσει. Πάω λοιπόν να πληρώσω και είναι μια κυρία εκεί και λέει: συγγνώμη, λέει, μετρητά που πληρώνουμε. Και πετάγεται ένα securitas που έχουν και security τώρα βέβαια εκεί. Λοιπόν, και λέει: δεν ανοίγει πλατφόρμα. Πάω εκεί που το ξέρω εγώ αυτό, ναι. Του λέω: Γιάννη, του λέω, να σου πω κάτι. Ο Γιάννης ο securitas, ο γνωστός, ναι, για πες. Ναι. Λοιπόν, του λέω: γιατί δεν δουλεύει, ρε Γιάννη, του λέω. Μου λέει: έχει κολλήσει. Πότε ξεκολλήσει, του μου λέει: περίμενε λίγο. Να περιμένω, του λέω: ρε, είμαι στην Ελλάδα 2.0. Δεν πρέπει να λειτουργούν όλα σωστά. Βιομηχανική επανάσταση. Σωστό. Θα λες: εγώ δεν περιμένω να πάω να γαμηθείτε. Ελλάδα 2-0. Τάκ. Ναι, καταλαβες. Ποιος είσαι εσύ, αυτός θα λες. Ελλάδα 3-0. Τα 3-0, ναι. Και παίρνεις προβάδισμα. Άντε, ρε Γιάννη, του λέω, με τον καλύτερο πρωθυπουργό του κόσμου. Καταλαβες. Και τα πώ το λέω. Καλό καλοκαίρι. Άντε, γεια. Και μπορεί να σε πάρω την Τετάρτη να φτιάξω μια ωραία αφιέρωση. Μην χάσει, ναι, μην χάσει. Μην χάσω. Τι να κάνω. Γεια. Έλα βρε μαλάκα, τράγες έπιασα. Πάλι θα μας την χύσεις ρε, πάλι με την κόρσα. Αν θυμάμαι καλά σου είχα πει να πηδήξεις μια μάντρα. Λοιπόν, κανένας δεν σε πήρε του Αγίου Αποστόλου να σου ευχηθεί. Δεύτερον, κοντά στην πούσα την Καβάλα έχουμε και την πούσα Αρβάλα. Αλλά εσύ επειδή είσαι δημοσιογράφος της πλάκας, πού να τα γνωρίζεις. Και επιτέλους, δώστε τους οίκους του Θεού στο λαό. Αυτά, καλό σου καλοκαίρι αγόρι μου. Μ' αρέσει που κλείνουμε τη σεζόν με ηρμό. Πάλι. Γιατί γαμιέσαι, είπα και θέλω να γαμιέσαι. Αυτό μαζί. Είναι μια απάντηση. Γιατί γαμιέσαι και τελειώνουν όλα. Γιατί αυτό. Γαμιέσαι. Κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, ξέρεις γιατί. Γιατί φτιάχνανε εργατικές κατοικίες. Ενώ στην Μύκονο που έχει τουρισμό από το 1960 δεν έχουν φτιάξει εργατικές κατοικίες να μένει ο Κοσμάκης. Κατάλαβες. Καταρχάς θα φτιαχτούν εργατικές κατοικίες στη Μύκονο. Ήου, ντρέπομαι. Εργάτες, σε παρακαλώ. Εκεί έχει μόνο δούλους. Ρε, δεν λένε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Γίνεται βαριά βιομηχανία χωρίς κατοικίες. Γίνεται, δηλαδή, πού ζούμε. Τέλος πάντων, αυτή τη στανή
ακούσει πώς τη λένε αυτή είναι που λέει Αφρικανέ, Αφρικανέ το έχεις. Νομίζω είναι Εφησαρή. Εφησαρή, μπράβο, κυρία Εφησαρή. Αφρικανέ, Αφρικανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ. Αφρικανέ, Αφρικανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ. Κονέ, λοιπόν, επειδή κοροϊδεύουμε τους Αφρικάνους που... Για να μην λένε δηλαδή ότι δεν μιλάει πνευματικός κόσμος, έτσι, τώρα έχουν γραφτεί και αριστουργήματα, έλα. Λοιπόν, επειδή κοροϊδεύουμε τους Αφρικανούς ότι τους κοροϊδεύουν με κάτι καθρεφτάκια, είδες τι έγινε με την ιστορία με την Οβάρτης, έτσι. Πάλε λίγο, όπως την είπαμε, Εφησαρή, την κυρία Εφησαρή, που δημιούργησε και πάλι. Αφρικανέ, Αφρικανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ. Οχ, οχ, οχ. Αφρικανέ, Αφρικανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έχουμε καμιά πληροφορία, έκλαψε η Μπαζιάννα. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Δεν θα έκλαψε αφού είχαμε την επέτειο. Στην επέτειο κλαίει. Κάτσε, ρε φίλε, εντάξει, με τα χρόνια αμβλύνονται έτσι. Όχι, τα, όχι, όχι, τα όχι, όχι, όχι. Πάει αυτόματα. Πάει αυτόματα, είναι τρέχει το δάκρυ, παιδί μου, εκεί που κάθεται. Ξυπνάει το πρωί πάνω που κάνει τα pancakes, τρέχει το δάκρυ. Α, μάλιστα. Αντί μάλιστα, για σιρόπι σφενδάμου, ρίχνει πάνω δάκρυ στο pancake. Έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. Γιατί έχει το σιρόπι σφενδάμου θεραπευτικές ιδιότητες. Όχι, αλλά έβλεπα Harry Potter χθες το βράδυ, έκλαιγε ένα μαδραγόρα εκεί πέρα κάτι έκλαιγε, α πούμε, γιατί το θυμήθηκα. Ο Χάρι Πότερ είναι αυτός με τη σκούπα. Ναι, είναι αυτός με τη σκούπα. Παλιά εμείς είχαμε τη Μέρι Πόπινς, να πούμε. Αυτός έβανε, να πούμε, το Χάρι Πότερ, έβαλε σκούπα αντιγραφή, ξέρω εγώ. Λέει τώρα, η σκούπα του Χάρι Πότερ έχει σχέση με τη σκούπα του Χατζηδάκη που σκούπα. Να, ορίστε, η νέα γενιά θα έχει το Χατζηδάκη με τη σκούπα. Πα, 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 πα. Αυτό, αυτό, θα έχει το Χατζηδάκη με τη σκούπα που την έπιανε σαν μπιλιαρδόξυλο, σου λέω. Θα στα κάτω μπιλιάρδο την έπιανε, θυμάσαι. Γιατί δεν κάνει δουλειά η σκούπα, μα θες να ρίξεις μια μπάλα. Βέβαια. Απλά έχω ακούσει, κάνει... είναι καλύτερη για αμερικάνικο, όχι για γαλλικό. Σου λέω και πιο καλή δουλειά κάνει η σκούπα, μα τη βάλουμε στον κόλο και συχάσουμε ένα από αυτού μια και καλή. Α, δεν ξέρω τι έχει δοκιμάσει εσύ, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά. Κοίταξε, εντάξει, σκούπα... εγώ μερακλήθη, με αρέσουν όλα, ας πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, σκούπα κράταγε η κόπανο. Σκούπα. Πα, 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 πα. Αλλά είναι πρώτη φορά που βλέπει κόπανο να κρατάει σκούπα. Ή σκούπα να κρατάει κόπανο, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν. Τώρα ποιο κρατούσε ποιον, εντάξει. Γιατί και μια σκούπα την έχει κάνει σε διάφορες κρατικές εταιρείες. Αυτά τα έκανα εγώ. Δεν μου λες ο Μητσοτάκης που έχει σπουδάσει στο USA. Στο UFO. Στο UFO, μπράβο. Του το είπε ένας εξωγήινος. Το 90 με το Σαντάμ δεν λέγανε ότι ο Σαντάμ είχε πυρηνικά. Ο Σαντάμ είναι αυτό που λέει θέλω να είμαι αλήτης και εσύ να είσαι Σαντάμ. Τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά. Της αρέσει να είμαι αλήτης. Σαντάμ. Μπράβο, αυτό είναι Σαντάμ. Ή το άλλο που λέει Σαντάμ, Σαντάμ, Σαντάμ του Μουζουράκη. Κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Σαντάμ, Σαντάμ, Σαντάμ. Μπράβο, λοιπόν, άκουτα. Λέγανε ότι ο Σαντάμ έχει πυρηνικά. Και εγώ τότε την είχα πάει την φόλα. Λέω ότι ο Σαντάμ έχει πυρηνικά. Και βγήκαν μετά από 15 χρόνια οι Αμερικάνοι και λέει: συγχωρείτε, ο Σαντάμ δεν είχε πυρηνικά. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης εκεί έχει σπουδάσει. Λένε για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Εντάξει, ο άνθρωπος σπούδασε στην Αμερική. Σκεφτείτε τότε με το Σαντάμ τι λέγανε. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Α, το πες. Τέλος. Το είπα. Τίποτα τη μαλακία μου. Για. Τελείωσε. Τη μαλακία μου. Και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Hey, πώς πέρασες? Hey, πού, πότε? Εκεί που πήγες. Πότε πήγα? Δεν πήγες. Πού το έμαθες? Κάπως το έμαθα. Πήγα. Τι έκανες, αλλάξε τηλέφωνο? Ναι. Μπρος. Αποστόλ. Έλα. Ο Μπαρμπαγιάννης από την Κολονία είμαι, τι κάνεις? Για πες καλά. Θέλω να περάσω στο... όπως ο γέρος Ακυνθινός. Εσύ τι θα είσαι, ο Κολονός? Ο Μπαρμπαγιάννης όχι, ο Αρβανίτης, γιατί από τη Θήβα κατάγομαι από ένα χωριό της Θήβας. Ναι, καλά. Οι Αρβανίτες άλλο έχω ακούσει, τέλος πάντων, άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ σε πήρα βασικά για να σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι και με το καλό να μας επιστρέψεις. Α, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γαμώ τον νοτέ σας και γαμώ τις γραμμές σας. Σε παρακαλώ πολύ. Κατάκα. Τον έχω πουλήσει σε ιδιωτική και δουλεύει ρολόι. Χρόνια πολλά τώρα που σε πέτυχα κιόλας. Ναι, τώρα θυμήθηκες. Τι να κάνουμε ρε μαλάκα, τώρα σε πέτυχα να πούμε. Άντε, και παράπονο.
Πας διακοπές και βρήκες το κέφι σου. Γιατί τι έγινε? Τίποτα, σ' ακούω τώρα πολύ κεφάτο στα τηλέφωνα. Κακό είναι? Κακό είναι. Εσύ όταν έρχονται διακοπές δεν έχεις κέφι? Εγώ, εμένα πέρασαν οι διακοπές μου, άσαν. Δεν είχες κέφι? Όχι, καθόλου. Τι να σε κάνω, πήγες με τη γυναίκα σου, ε? Ναι. Κοίταξε να φτιάξεις τη σχέση σου, φίλε. Πρέπει να πηγαίνεις με τη γυναίκα σου και να το χαίρεσαι. Πού θα πας, χωριό? Αλλά έχεις την κομμενίτσα γύρω-γύρω, τι να σε κάνω. Ε, είμαι τέτοιος. Κοριό θα πάω, κοριό. Άντε, καλές διακοπές, καλά να περάσεις. Να σε κάνω. Και γίνα και φάτος και δυνατός. Ναι, είμαι ο κύριος Γκρίνας. Είχα πάρει από τον κύριο Δημήτρη το διαμέρισμα. Β3. Ωραία. Ναι, και ήθελα να πάμε κάποια στιγμή για να δούμε για την κουζίνα, για τα πλακάκια, για τα χρώματα. Ναι, να πάμε. Ναι, πότε εσείς είστε έτοιμος? Και τώρα μπορώ εγώ. Και τώρα? Ναι. Παίρτε τον ανοιχτό μου να σας πει τι ώρα. Κάτσε, ε! Τι έγινε, σε πειράζει? Ορίστε. Σε πειράζει? Πάρτον, ορίστε. Σωτήρι, σε πειράξανε! Σωτήρι! Τι έγινε, σε πειράξανε! Έλα. Έλα. Ναι, πότε θα πάμε? Πότε μπορείτε εσείς? Εγώ μπορώ και τώρα, σας λέω. Ναι, μπορεί. Ναι, τώρα. Πού θα βρεθούμε? Εκεί, έξω από το σπίτι. Εκεί πού? Έξω από το σπίτι, θα κρατάω τα πλακάκια στο χέρι να με γνωρίσετε. Τι γίνεται, παιδιά, δεν οργανωθήκαμε καλά? Το ετοιμάζεις που το ετοιμάζεις, κάτω καλά. Στο γκρουπ Καπουτσίνο να συνεδριθούν εκεί. Στο γκρουπ Καπουτσίνο. Στο Καπουτσίνο, ναι. Θα έχω βάλει κανέλα ή τριμμένη σοκολάτα, τι προτιμάτε? Τι πήρες? Θα δούμε τα πλακάκια, τι θα γίνει, κύριε. Εμείς τα έχω εδώ, θα σπάσουνε. Έχει ζέστη. Δεν έχει τίποτα καλά κεραμικά ισπανικά, είναι αυτά τα ξέρετε τώρα, τα φθηνιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Τι είναι? Είναι πλακάκια από τον τόπο σου που λέμε, το αλλού. Ναι, με σοβαρή κόλλα δεν περπονεί, για παίρνει, είναι σημαντικό. Η κόλλα δίνει σοβαρή. Ας τον μπάρπα δεν βγαίνει επικοινωνία, χέστο. Έλα, γεια. Γεια σου, delivery boy. Του πήρα να σου πω ένα ανέκδοτο. Αχ, ωραία. Ποιο είπε το 480 π.Χ. Ναι. Η κυρία Κότα έχει το ζουμί? Ποιο? Ο Μιλφιάδης. Αχ, καλά, ε! Μιλφιάδης, μάλιστα. Ναι, ναι. Δεν πιστεύω να είσαι αυτό που κάνει το δεινόσαυράκια, ε. Όχι, όχι. Καλό καλοκαίρι. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Ναι, με κόλλο θα το βάλουμε με σοβά. Θα το βάλουμε με κόλλα ή με σοβά? Με σοβά το βάζανε παλιά. Με κόλλα θα το βάλουμε. Yeah, με κόλλα. Κόλλα. Πώς λέμε κόλλα το? Τακ, τσαπ, κολλάει. Πάμε το θείο εδώ για το σπίτι. Θέλει να έρθει η αδέλφη και πέρα στο Β3. Στο Β3, θα είμαι έξω από το Β3, εγώ του λέω. Με την κόλλα στο χέρι. Θα τη συνυφάρω. Εγώ κόλλα. Στο τραπέζι μου. Όλη μέρα νιώθω τεζαβού. Σε πόση νωρίτητα θα περάσω? Σε 45 λεπτά. 45 λεπτά. Εντάξει, έχει απεργία σήμερα, κάποιοι κομμουνιστές μας έχουν κλείσει δρόμους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Φερίστε τους, περάσε με το αυτοκίνητο από πάνω, δεν πειράζει. Έχει πολλούς τέτοιους. Έχεις δίκιο. Τι είναι αυτή η κανονική, νομίζεις κουνούμαλα είναι. Καλά, μπράβο, πήγες ειδικό μας, εσύ. Λοιπόν, σας περιμένω στο Β3 με την κόλλα στο χέρι. Εγώ. Κόλλα. Στο χέρι. Όλη μέρα νιώθω τεζαβού, τεζαβού. Εντάξει, δεν κρατάς τίποτα άλλο το χέρι. Ότι κόλλα θα κατάω, είναι λιπαντική ουσία, βολεύει. Να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι ο εχθρός μας είναι ο Μητσοτάκης, ρε. Αυτός που μας έκανε να μην μπορούμε να πάμε μέχρι το περίπτερο, να μην μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να καθόμαστε να έχουμε. Περίμενε, μην τα μπερδεύουμε. Ο εχθρός μας είναι ο Μητσοτάκης, έχεις δίκιο σε όλο αυτό. Ο εχθρός μας όμως είναι και όποιος έχει πολιτικές Μητσοτάκη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι όμοιο. Όχι, απλά στο λέω. Συμφωνούμε ότι ο εχθρός μας είναι όποιος. Δηλαδή ο Βελόπουλος. Αν έρθει ο Βελόπουλος στα πράγματα και κάνει τα ίδια με το Μητσοτάκη, δεν είναι εχθρός μας? Δεν θα έρθει ο Βελόπουλος στα πράγματα. Παράδειγμα σου λέω, μπορεί να μιλήσουμε στο παράδειγμα. Παιδί μου, τώρα είναι ο Μητσοτάκης. Μπορούμε να μιλήσουμε πάνω στο παράδειγμα. Ναι, ναι. Αν έρθει ο Βελόπουλος και εφαρμόσει. Ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης, σου λέω εγώ. Και εφαρμόσει ίδιες πολιτικές με το Μητσοτάκη. Είναι εχθρός μας. Είναι εχθρός μας, αλλά τώρα μιλάμε. Ναι, τελειώσαμε, συμφωνήσαμε. Όποιος εφαρμόζει πολιτικές ίδιες με το Μητσοτάκη είναι εχθρός μας. Ναι, τώρα όμως μιλάμε για αυτόν εδώ, τέτοια καταστροφή. Ναι, για αυτόν. Και όποιον έστρωσε το δρόμο για αυτόν εδώ. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, ακριβώς. Το έχουμε συζητήσει πάλι αυτό. Με το πάμε πάλι από την αρχή. Γιατί δεν. Όποιο λοιπόν, επειδή αρχίσατε πάλι να λέτε για τη Σιριζέα και τέτοια, ο εχθρός σας είναι μάλλον στο κουκουέ και η Σιριζέα. Όποιος δεν θέλει ρε να μ' ακούει, επειδή παίρνω στην ώρα του λαού, και επειδή όπως και να το κάνουμε, λαός είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Λοιπόν, να βάλεις το σηματάκι αυστηρό στο κατάλληλο για κουκουέδες. Είμαι ο κύριος Γκρίνας. Πήγαμε τώρα απ' έξω για τα αμάξι και είναι χαλασμένο. Μπορούμε για αύριο? Φουσουγκίνια ρε παιδάκι μου αυτό με τα αμάξι. Αύριο τότε. Να έρθουμε κατά στις 1 η ώρα. Εκεί, καλά είναι. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έλα, τι έγινε? Έλα, καλά. Όλα καλά. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Δεν
δεν μου λες, ρε φίλε. Αν στη θέση τώρα οποιοδήποτε άλλο δημοσιογράφου, ο οποίος διώχθηκε, συζητήθηκε το όνομά του στη Βουλή, έγινε τη σπουτά στο μαγκάλι τέλος πάντων. Δεν ήταν ο Μπαξεβάνης, ήταν ένας άλλος, ρε παιδί μου. Πέντε λεπτά γαμημένα τα βρωμοκάναλα και τα γαμοραδιόφωνα θα του είχαν αφιερώσει. Πέντε λεπτά μόνο. Αν ήταν κανένα πορτοσάλτη, τι πεντάλεπτα, δελτία ολόκληρα θα είχαν στρώσει. Πείτε το αγαπημένο το όνομα. Δεν μου τι είναι ο Beetlejuice. Πάω να πας το πρωί στο καθρέφτη και το πεις πέντε φορές. Θα σου βγει ο διάολας ο Τρικέρης, ξέρω. Πες Βαξεβάνης, Βαξεβάνης, Βαξεβάνης. Δεν θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούνε για τον Βαξεβάνη, παιδί μου, ή για την Γιάννα Παπαδάκου. Δεν παίζει. Ή για την Γιάννα Παπαδάκου. Ή για την Γιάννα Παπαδάκου. Πείτε ρε μαλάκες. Γιάννα Παπαδάκου τι λένε. Είστε της αυταπάτης κι εσείς, χαίρομαι. Τώρα εγώ κάνω λαδολέμονο για τα σηκωτάκια. Να το κρατήσω. Λαδολέμονο, μην με πεθαίνει. Λαδολέμονο κάνω για τα σηκωτάκια. Μην μου το κάνει αυτό, σε παρακαλώ. Τι είναι σηκωταριά, αρνίσια. Γνήσια σηκωταριά. Αρνίσια. Όχι αρνίσια, μοσχαρίσια. Μοσχαρίσια, τέλος πάντων. Μοσχαρίσια σηκωταριά και ετοιμάζω λαδορίγανη. Να τη βάλω εκεί ή να τη βάλω στο κεφάλι μου. Τη λαδορίγανη. Κοίταξε να δει. Στον τζιτζιπά πετυχαίνει καλό μαλλί. Λες, γιατί κι εγώ έχω τώρα λίγη τριχόπτωση λόγω θεραπεία. Δοκίμασέ το, δοκίμασέ το. Να σου πω. Ο άνθρωπος κάτι θα ξέρει. Sorry κιόλας, ε. Πώς το βλέπεις. Τέτοια λίγδα την προσέχεις, δεν την έχεις τυχαία. Είναι λιγδημένο λίγο το μαλλί του. Είναι, ναι. Το είδα κι εγώ. Δεν ξέρω αν η ρίγανη κάνει κάτι διαφορετικό. Κάποιο άρωμα ίσως. Μπορεί να κάνει κάποιο άρωμα ίσως. Μπράβο. Θέλω να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Σας αγαπώ, σας αγαπώ. Χαιρετισμούς από τον σύντροφό μου. Τα φιλιά του. Άντε, γεια. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια σου, σύντροφέ της. Ο σύντροφός μου, το αγόρι μου. Α, ντροπαλούλη. Ντροπαλός. Γεια. Πού είσαι, ρε φιλαράκι? Εδώ, στο γνωστό μέρος. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Λοιπόν, φίλε, πήγα σε ένα live χτες στο Viagra Boys. Sports. Sports. Έγινε χαμός. Δεν υπάρχουν οι τύποι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι πήγα. Έχω πάει σχεδόν σε όλες τις συναυλίες, δουλεύω εκεί πέρα τέλος πάντων. Και δεν είχε ξέρει τη φάση με τα κινητά, βγάζω φωτογραφίες. Ο κόσμος χτυπιόταν, ήταν λες και γυρίσανε στη δεκαετία του 90. Καλό είναι ο κόσμος να χτυπιέται με τίποτα της προκοπής, γιατί όλο με κάτι μαλακίες χτυπιούνται. Κοίταξε, ειλικρινά, ναι, μόνο μαλακίες, μόνο παππούδια, δεν βγαίνουν καινούργια πράγματα. Γενικά υπάρχει ένα τέλμα, αλλά. Όχι, όχι, μια χαρά βγαίνουν καινούργια πράγματα, δεν προβάλλονται τα καινούργια πράγματα που βγαίνουν. Γιατί η συναυλία του Lex που έγινε προχθές με 25.000 άτομα στο γήπεδο της Νέας Μύρνης δεν θα ακουστεί από κανένα κανάλι. Η ζωή μας είναι ζάρι, δέσιμο στο βαρδάρι. Αμάξι που μαρσάρι, 10 μέτρα πριν στουκάρι. Υπτάμενα αντικείμενα πάνω από τις πλατείες. Η τελευταία γη είναι μες στις πολυκατοικίες. Ούτε ακούστηκε ο Lex σε κανένα κανάλι ποτέ. Γιατί ο Lex φτύνει ρήμες. Ο Lex τα λέει έξω από τα δόντια, φίλε. Ο Lex δεν είναι, είναι κάτι άλλο. Θυμήσου να αποφύγεις την πατσίνα στο φανάρι. Που στη σχολή μαλώνανε ποιος θα την πρώτο πάρει. Ο άντρας της την άφησε δυο μέρες στο κρεβάτι. Με μαυρισμένο μάτι να ρωτάει που πήγε αγάπη. Και στο λέω εγώ που δεν ακούω, ας πούμε. Και καλά έκαναν τα παιδιά και πήγανε. Πήγανε τώρα στη Νέα Σμύρνη που πριν από 2 χρόνια στη Νέα Σμύρνη είχαμε δει τι είχε γίνει γενικότερα. Καλώς πήγανε στη Νέα Σμύρνη, λοιπόν. Εννοείται, εννοείται. Και από άποψη συμβολισμού, μια χαρά ήταν. Έτσι πρέπει και έτσι πρέπει. Ξέρεις κάτι, γιατί η τέχνη πρέπει να προάγει πράγματα. Πρέπει να σου ανοίγει το μυαλό. Να σου κάνει ερωτήσεις και να σου δίνει και απαντήσεις ακόμα. Δηλαδή είναι κάτι άλλο, φίλε. Δεν είναι σαν την πολιτική. Η τέχνη είναι κάτι άλλο και πρέπει να την κρατάμε αχνή, να πηγαίνει μπροστά, καταλαβες. Όχι να την παίρνουν σε φερλίδες, ρουβάδες, μαλακίες. Σε εκείνο και τ' άλλο και να πληρώνει να πηγαίνει και σου λέει πλήρωσε κιόλας. Αυτό είναι η μουσική βιομηχανία. Δεν είναι τέχνη, δεν είναι καλλιτεχνία. Είναι μια κοροϊδία. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Έλα, Ελληναρά μου, εργατοτεχνίτη μου. Έλα, τι θες. Εσύ είσαι τεχνίτης, γιατί σε είδα στην παράσταση, είσαι ένα πολύ καλό τεχνίτη. Είμαι ο τεχνίτης, ναι. Οι εργατοτεχνίτες. Θέλω να πω ότι είμαστε πολύ ηλίθιος λαός που καθόμαστε και πιστεύουμε αυτούς τους ηλίθιους που μας κυβερνάνε. Αυτό θέλω να πω. Το είπες. Και έβγεσαι, αγόρι μου, έβγεσαι. Ανυπομονώ να έρθω εν τέλει να έρθω να σε ξαναδώ. Άντε, κι εγώ. Άμα είναι έτσι. Γεια σας, με το στην Ελληνοφρένεια μπορώ να μιλήσω. Εδώ μιλάτε. Α, ωραία. Να πείτε στον κύριο Καλαμούκη ότι αυτό που εννοούσε ο Μητσοτάκης όταν απευθυνόταν στον Κουτσούμπα για τους εργατοτεχνίτες. Οι εργατοτεχνίτες. Δεν ήταν εργατοτεχνίτες, ήταν εργατοτεχνίτες. Α, για τεκνά, γκομενέτα. Συγγνώμη. Για γκομενέτα ήτανε. Όχι, δεν ήταν γκομενέτα, ήταν οι κνίτες. Όχι για τις κνίτησες. Α, νόμιζα τεκνίτες από τα τεκνά. Όχι.
Όχι. Ακνίτες. Σογκουτσούμπα είπε ότι έκανε τους εργατεκνίτες. Αυτό το σκεφτήκατε μόνος σας ή το είδατε στο Twitter? Το Twitter κάποιος πριν από μένα. Ναι. Αχου. Πολύ. Και το αντιγράψατε. Ντροπή, έστε διάλογο. Τι να κάνω, τι να κάνω. Τέτοια κρυάδο του Σερφελής δεν θα έλεγε. Να σας πω την αλήθεια, με πήρε ο οικονόμου και μου το είπε να το πω. Ποιος από τους δύο? Ο γνωστός και οι δύο. Ο επίσημος ή ο ανεπίσημος? Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και οι δύο. Και ο ανεπίσημος και ο επίσημος. Μάλιστα. Τέλεια. Χάρηκα. Ναι. 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 Γεια χαρά, καλησπέρα. Γεια χαρά. Παραπολιτικά είναι. Ναι. Δεν είναι ο Αποστολής. Είναι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, το επόμενο μπλουζάκι θα ξέρει ποιο θα είναι, έτσι. Τι, ποιο θα είναι? Ο Τεκνίτης. Α, ο Τεκνίτης, ωραίο. Ο Τεκνίτης. Δηλαδή... Με τι κουνούμαλο και μαλακίες. Πάει πέρα στο κουνούμαλο. Τεκνίτης. Τεκνίτης, το επόμενο. Γιατί έχουμε πάρει το πρώτο πρόβλημα. Μετά θα είναι τα τεκνάτ και τα γνωστά, πάει λέγοντας. Όλα, όλα, τα βάζεις όλα μέσα. Τα... Έτσι, όμορφα και ωραία και είναι όλα ό,τι πρέπει. Τώρα, ωραία, παίρνω, δεν έχει δικαιώματα και μαλακίες, τα παίρνω εγώ. Κανονικά. Εντάξει. Από πίσω και από μπρος, όπου θες. Και μπλουζάκι δηλαδή να βγάλουμε θα το πληρώσεις. Στο λέω. Κανονικότατα, γιατί το άλλο το χάρισες, το πλήρωσα. Όχι, αλλά δεν είναι δικιά σου ιδέα, κατάλαβες. Ναι, παιδί μου, αλλά εντάξει, ο καπιταλισμός είναι ελεύθερος. Έτσι. Αυτά θέλω να δέχεσαι. Θέλω να δέχεσαι μερικά πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, Αποστόλη μου, αγάπη μου. Αγάπη μου, Ελληναρά μου, ναι, τι θες? Μανάρι μου! Πήρε να σου πω, αγάπη μου, καλές διακοπές, να ξεκουράσεις. Πολλές αγάπες βλέπω, γιατί? Το λαρύγγι σου, γιατί τέτοιες φορές βγαίνουν λίγες στην Ελλάδα. Ναι, αλλά στις διακοπές δεν ξεκουράζουμε τα λαρύγγια μας, τα κουράζουμε συνήθως. Τι λέτε? Ναι, ξεκουράζουμε, το καταλαβαίνω, γιατί κάνεις και τα δικά σου, τα εκτός που κάνεις. Ακούσαμε και στην Θεσσαλονίκη την αγαπητή. Δεν εννοούσα αυτό. Πολύ ωραίος. Σας αγαπώ. Να είστε καλά, σας περιμένουμε με χαρά. Αγάπα μας. Αγάπα μας. Μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει, κρατά μας. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Ήθελα να ενημερώσω ότι απλά αν μπορεί να αναφερθεί και αυτό στο σύμμεκτουμπί, ότι σήμερα στις 2.30 ώρα, στην Ελληνοφρένη έχω πάρει, δεν έχω πάρει λάθος. Ναι, ναι, καλά πήρατε. Έχουμε τα σωματεία των λογιστών στάση εργασίας γιατί θα έχουμε συνάντηση με τη... Λογιστών και ελεγκτών, αν δεν κάνω λάθος, Ναι, ναι, θα έχουμε συνάντηση με το ΣΕΒ για υπογραφή συλλογική σύμβαση. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά. Ναι, καλά, εμείς θα το πιέσουμε. Αυτό είναι το θέμα, να το ξέρουν και οι συναδελφοί μας. Μαζί με τη συνάντηση τώρα που είναι να καταθέσουμε και τις δηλώσεις, δεν κάνετε καμιά απεργία, κανένα δίμηνο? Να πάει λίγο προς τα πίσω το θέμα. Και παραπάνω. Απλά λέω μια ιδεούλα. Άμα συμμετέχουν και οι συνάδελφοί μας. Αυτό είναι το θέμα. Να συμμετέχουν οι συνάδελφοί σας και απεργία θα κάνετε και θα γαμπηθεί, θα γλατάρει το σύστημα όλο και θα κερδίσετε και τη συλλογική σύμβαση. Αυτό αναμφίβολα. Αυτές είναι λύσεις. Αυτές είναι λύσεις. Γιατί οι άλλοι στην Ιφούρ μαλάκες ήτανε? Όχι βέβαια. Μαζί τους είμαστε. Έλα ρε Απόστολε, δεν μπορούσα να μην σε πάρω. Είπα να σε πάρω τελευταία φορά προχθές, αλλά τώρα θα τα πω. Αυτή η Σιριζέα όταν αποφεύγει να πει το όνομα του Τσίπρα ότι έστρωσε το δρόμο με τρελαίνει. Μου θυμίζει μία παροιμία στο χωριό μου στη Σάμο. Ήτανε μία που το έπαιζε σαβουάρ δίβρο και τρώγανε καρπούζι ντιζέρτ, να πούμε, στο τέλος του τραπεζιού. Και όλοι το τρώγανε με τη φλούδα την καρπουζόβλουδα και αυτή το τρώγε, ξέρεις, με το πυρουνάκι και με το μαχαιράκι. Όταν σηκώθηκε λοιπόν να πάει στην τουαλέτα, ένας τύπος, αυτή πήγαινε στις γυναικείες και ο άλλος στις αντρικές, ξαφνικά τη βλέπει πίσω από την πόρτα και έτρωγε την καρπουζόβλουδα κανονικά με τα χέρια. Τράπηκε στον κόσμο μπροστά. Μην τη στρέχανε τα ζουμιά και ήταν σαν να έχει δαγκώσει λαρύγγι. Ακριβώς. Όταν γύρισε στο τραπέζι, άρχισε να κρίνει τους άλλους που τρώγανε την καρπουζόβλουδα με τα χέρια και λέει: μα πώς το τρώτε έτσι το καρπούζι, όπως το φάγες μαντάμε, της λέει πίσω από την πόρτα. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Το τελευταίο είναι της τραβής της οδής, λέει, οι τρίχες της στένε. Όπως και του κακού γαμιά. Ακριβώς, Αποστολάκο μου. Έλα μάνα μου, γεια σου. Αυτό που κόλλαγε όμως, τέλος πάντων. Έλα, γεια. Καλησπέρα, Τσολιά μου, Λεβέντη μου. Καλησπέρα. Πήρα να σου πω καλό καλοκαίρι. Επίσης. Εύχομαι οι Αθηναίοι που θα πάνε στην επαρχία να σεβαστούν λίγο τον κόσμο που δουλεύει. Ναι, μη σεβαστούν πολύ. Ελπίζω το κράτος θα επιτελέσει. Τους σέβονται στην Αθήνα, θα τους σεβαστούν και στην επαρχία. Βρε, πας καλά. Πιστεύω το κράτος θα επιτελικό να κάνει πάλι το έργο του στις φωτιές. Πίστευες, πίστευε, αλλά μην ερεύνα. Λοιπόν, πιστεύω να μην γεμίσουμε πάλι σκουπίδια τα χωριά μας. Και, πάλι πιστεύω. Σε λίγο θα πεις να γεμίσουμε και τηλιακό τις θάλασσες και να μην κατουράμε μέσα. Λοιπόν, ωραία. Πιστεύω ότι δεν θα κατουράμε στις θάλασσες φέτος. Α, το λες. Θα γεμίσουμε στις πισίνες. Ωραία. Γιατί είμαστε high class, ξέρεις τώρα. Ξέρω τώρα. Πάνω, από μήκο.
και πάνω. Λοιπόν. Καλά τα πήγαμε με τα πιστεύω σου. Λοιπόν, χάρηκα. Ο Ντελιβεράς του χωριού είμαι. Και πολύ καλά θα πάνε. Τουλάχιστον σοβαρότητα, μπορούμε να βάλουμε και το σταθερότητα. Υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα. Ναι. Στη μαλακία υπάρχει σταθερότητα και συνέπεια. Όχι, παιδί μου, υπάρχει μια σταθερότητα. Α πούμε, οι φωτιές είναι σταθερές. Α πούμε, ο αριθμός των φωτιών εχθές ήταν σταθερός. Ναι, η λαμογιά, η ρεμούλα είναι επίσης σταθερές. Τα αδιευκρίνιστα ποσά είναι αδιευκρίνιστα μεν, αλλά είναι σταθερά ωστόσο. Αλλά είναι σταθερά. Μπράβο. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι σταθερές. Μπράβο. Βγάλαν έξω αυτόν που σκότωσε το Ζακ, ο μεσίτης. Μπράβο, μπράβο. Είναι σταθερή. Εντάξει. Έκανε και δύο μήνες φυλακή, να τα λέμε όλα. Έλα, κουνουμαλό. Έλα. Από πύργο Ηλίας, καλό. Γεια σου, Ηλία. Ηλία! Ρίστο! Αυτό το βαρουφάκι τον έχουν φάει όλοι, δεν τον αφήνουν να μιλήσει πουθενά. Τον πολεμάνε για τις ιδέες. Ναι, αφού δεν λέει ονόματα όλη την ώρα στη Βουλή, τον έχει φάει όλους. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας τώρα που βγήκε και λέει, τι λέει, κάτι για συμμαχίες, λέει και ο Θήμιος εκεί. Μήπως είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Λες. Μπορεί, δεν μου τα λέτε, μήπως σας δίνουν τίποτα, ξέρω κι εγώ. Δεν μπορώ να τα πούμε κιόλα. Πάντως εδώ στην Ηλία είναι περίεργα τα πράγματα, όλα μπλε κομματόσκυλα έχουν βγει. Ας το διάλο. Ναι. Η κατάσταση είναι και Α και Ου. Ναι, ναι, ναι. Ας μείνουμε στο Ου. Αποστόλη, καλό καλοκαίρι ρε φίλε. Να σε καλά. Να περάσεις καλά. Και ελπίζω από το Σεπτέμβρη να μας βάζεις λιγότερα φασισταριά. Ελπίζω από το Σεπτέμβρη να υπάρχουν λιγότερα φασισταριά. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.